με μία δήλωση του Δένδια εκτός Ελλάδος, ο μέγας πατριώτης, ο τεράστιος, ο γιγάντιος, ο πήγε στο Τιάγκερα και τα έκανε τα ρήμαξε όλα που κάτι τα έκανε. Και αυτό και ο ίδιος σε ανάστημα και βγαίνουν οι δημοκράτες με τις ντουντούκες, το κεφαλές, τα καρκοφίλια, ο μεγάλος υπουργός. Πήγε στα Σαουδική Αραβία ο τύπος λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών και έπεισε. Ξόριξη. Δεν θα κάνουμε ξόριξη. Δεν θα κάνουμε ξόριξη να κάνουμε. Βγαίνει η Τουρκία την επόμενη μέρα και λέω θα κάνω εγώ. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε ξόριξη. Ακούστε. Αν κάνεις μια εξόριξη πετρελαίου, μπορείς να βγάλεις τώρα εγώ 10, 20, 30, 40 δις, 50 δις. Μπορείς. Εγώ σας λέω με 3-3 θα κοιτάξω. Ξέρω τι σας λέω. Αλλά σας λέω 100 δις, 200 δις, 300 δις. Για να βγάλω ποσοστό. Θα πάρω. Πράξη. Τι κάνει τώρα αυτά, αναπτύξει την οικονομία. Αγοράζει τραφάλ, αγοράζει φρεγάτες, φτιάχνει δική σου μηχανική παραγωγή, φτιάχνει δικά σου αεροπλάνα, φτιάχνει κάτι. Κάνει εισαγωγές, φέρνει την άλλη. Αν δεν κάνεις εξόριξη, τι κάνεις όμως. Αγοράζεις αυτά τα όπλα από τους φίλους σου Αμερικανούς και Γερμανούς με δανεικά που σημαίνει ότι υποθηκεύεις και πάλι το μέλλον και την οικονομία των παιδιών σου. Ωραίους πολιτικούς έχετε να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε στις Ελληνικές. Δείτε τι είπε η κυρία Παπογιάννη. Για να την ακούσουμε. Μέσα στη συμφωνία με τους Τούρκους, την προσυμφωνία, ας το πούμε έτσι, μπαίνει και το θέμα της συνεκμετάλλευσης. Όχι καλά. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καταρχήν, σήμερα, ακούστε, για να είμαστε τελείως ξεκάθαροι, το θέμα των υδρογων ανθρώπων έρχεται πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αν μιλούσαμε πριν από 25 χρόνια για τη μέγιστη σημασία των υδρογων ανθρώπων, σήμερα, με την κατάσταση όπως εξελίσσεται, το μεν πετρέλαιο έχει ζωή άντε 15 χρόνια, το φυσικό αέριο άντε 25 χρόνια, κινούμαστε πλέον σε διαφορετικές μορφές ενέργειας. Άρα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Και πάντως δεν υπάρχει καμία ελληνική κυβέρνηση ποτέ η οποία να πάει για θέματα κυριαρχίας στη Χάιντι. Παιδιά, μιλάμε για άντε καλέ. Καλέ. Σε 4 χρόνια και πλέον είναι Ελληνίδη, είπα Μητσοτάκη. Το τελείω δεν είναι. Σε 15 χρόνια τελειώνει το 10 πετρέλαιο, σε 10-20 χρόνια το φυσικό αέριο, σε 30 πεθαίνουμε εμεί, τελείωσε η ιστορία. Τι είναι αυτά, βρε! Ποιο δίνει το δικαίωμα στον καθένα από αυτού να αποφασίζει για το μέλλον τη Ελλάδο. Αντί καλέ. Τι λέτε καλέ. Από το δεν υπάρχουν πετρέλαια και φυσικό αέριο στο Αιγαίο ξαφνικά τώρα. Ποιο μη έκανε ακόμα. Δηλαδή, ρε παιδιά, οι Τούρκοι τι θέλουν να καταλάβετε εγώ. Θα δασκελώ εδώ το κάνω αφαλάτωση. Οι Τούρκοι δεν βγάζουν γεωτρύπανο στο Αιγαίο. Για να δένουν νερό. Και γιατί έχουν την πρεμούρα να βγάλουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο αυτή και να έχουμε πρεμούρα εμεί. Άντε καλέ. Σωστά. Πρέπει να γεμίσουμε την Μοκερίδα. Να γίνουμε η σκουπιδοχώρα τη Γερμανία. Να μαζεύουμε τα σκουπίδια τη σαβούρα τη Γερμανία σαν Μοκερίδα στην Ελλάδα. Να τα αγοράζουμε. Να τοποθετούμε. Να γεμίσουμε την Μοκερίδα. Παραβιάζοντα κάθε έννοια πολλαπλασιακή ισχύω στην ενέργεια. Αυτό κάνουμε. Και γεμίζουμε τοξικά απόβλητα. Γιατί το θέλει και ο Παπογιάννη, το θέλει και ο Δένδιας, το θέλει ο Μητσοτάκης. Άντε καλέ, σιγά τώρα με το φυσικό αέριο να ασχοληθούμε εμείς. Είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι τώρα. Με το πετρέλαιο, τελειώσει λέτε, υπάρχει πετρέλαιο. Λέτε το αυτοκίνητο σου κυρία μου, τι κινείται. Με μεθάνιο από τις αγελάδες. Με τι κινείται. Με αέρα. Με πετρέλαιο κινείται. Πώς είναι τέλειο το πετρέλαιο. Πώς έχει το φυσικό αέριο, με τι ζεστέρες το κάνω το χειμώνα εσύ, για πείτε μου, έτσι. Σας κοροϊδεύουν φόρα παρτίδα και μετά φταίνε αυτοί, δημοσιογράφοι από δίπλα. Ό,τι πούν τα αφεντικά. Έτσι. Το κρατάει το μαρινάκι. Ο άνθρωπος ήταν καρβασιακό, πολύ καλό παιδί, ο Λουδάνης, όσο μπορεί, πόσο μπορεί, τόσο κάνει. Όλοι, κανένας δεν μιλάει. Κανένας τίποτα. Τίποτα. Κάποτε δεν υπήρχε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τώρα ξαφνικά κάνουν όλοι το φυσικό αέριο.